Τον απολογισμό των πεπραγμένων του για τη μέχρι τώρα θητεία του έκανε χτες ο Δήμαρχος Μηνά Απεδιάδος Μανώλης Φραγκάκης. Απολογισμός που, όπως ήταν αναμενόμενο, είχε ως σημείο αναφορά στον καταστροφικό σεισμό του Σεπτεμβρίου του 2021, με τον Δήμαρχο μάλιστα να θέτει πρώτον ευθυνότη στην πολιτεία για καθυστερήσεις και ολιγορία. Είμαστε περήφανοι που θέσαμε τις βάσεις για ένα οικονομικά βιώσιμο και νοικοκυρεμένο Δήμο. Φίλες και φίλοι, η περίοδος 19-22 δεν ήταν μόνο έτη νοικοκυρέματος των οικονομικών του Δήμου μας. Όλη αυτή την περίοδο αναλάβαμε σημαντικές πρωτοβουλίες για να βελτιώσουμε την καθημερινότητα των συμπολιτών μας. Δώσαμε προτεραιότητα σε δράσεις που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής, βελτιώνουν τις υποδομές του Δήμου μας και συμβάλλουν στην προστασία και στην αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο Δήμαρχος παρουσίασε αναλυτικά τα έργα και τις παρεμβάσεις που έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη, την οικονομική διαχείριση, τους στόχους στις προτεραιότητες, αλλά και τον προγραμματισμό της συνέχειας του έργου της Δημοτικής Αρχής, δεδομένων και των προκλήσεων αλλά και των δυσκολιών που αντιμετώπισε τα τρία προηγούμενα χρόνια. Κατερθώσαμε όμως ως Δημοτική Αρχή να κρατήσουμε την κοινωνική συνοχή, στηρίζοντας κάθε συμπολίτη μας που είχε ανάγκη, να διασφαλίσουμε τη βιώσιμη οικονομική λειτουργία του Δήμου και να διαμορφώσουμε συνθήκες ουσιαστικής ανάπτυξης για τον τόπο μας μέσα από σημαντικά έργα και παρεμβάσεις. Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε πως, παρά το ότι ο Δήμος μας αντιμετώπισε σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα τόσο μεγάλες και σοβαρές κρίσεις, καταφέραμε και ανταποκριθήκαμε με υπευθυνότητα, επάρκεια και αποτελεσματικότητα στις δυσκολίες, κρατώντας ενωμένη την τοπική κοινωνία. Στην παρουσίαση του απολογισμού και στο πλαίσιο των διεκδικήσεων σε σχέση με το νέο αεροδρόμιο, ο Δήμαρχος αναφέρθηκε στην κατασκευή ενός μέσου σταθερής τροχιάς που θα συνδέει το νέο αεροδρόμιο με τα μεγάλα αστικά κέντρα και στις στοχευμένες πρωτοβουλίες του Δήμου, οι οποίες θα εντατικοποιηθούν το προσεχές διάστημα. Ένα από τα θέματα που πρώτοι αναδείξαμε και διεκδικούμε σε σχέση με το νέο αεροδρόμιο είναι η κατασκευή ενός μέσου σταθερής τροχιάς που θα συνδέει το νέο αεροδρόμιο με τα μεγάλα αστικά κέντρα. Θέλουμε η πρόσβαση από και προς το αεροδρόμιο να είναι γρήγορη, ασφαλής, φυσική προς το περιβάλλον και με προσιτό κόστος. Για το σκοπό αυτό έχουμε αναλάβει μία σειρά από στοχευμένες πρωτοβουλίες τις οποίες θα εντατικοποιήσουμε το προσεχές διάστημα και σε συνεργασία με τους 4 μεγάλους Δήμους της Κρήτης και την Περιφέρεια πιστεύουμε στην ευόδοση αυτού του οραματικού μας στόχου. Διεκδικούμε λύσεις και παρεμβάσεις στο πλαίσιο του μεγάλου έργου της κατασκευής του νέου Διεθνούς Αεροδρομίου στο Καστέλι. Είναι ένα έργο που είναι το μεγαλύτερο έργο που κατασκευάζεται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Η σύμβαση παραχώρησης, δυστυχώς, δεν είχε συμπεριλάβει μια σειρά από κρίσιμα ζητήματα τα οποία πρέπει να επιληθούν. Διεκδικήσαμε και πετύχαμε την κατασκευή νέων ισόπεδων κόβων στη συνδετήρια οδό αεροδρομίου Καστελίου Αρκαλοχωρίου. Διεκδικήσαμε και πετύχαμε τη σύνδεση του αποχετευτικού συστήματος του Καστελίου με το βιολογικό καθαρισμό του νέου αεροδρομίου. Ο απολογισμός των πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής για την τριετία 2019-2022 έλαβε χώρα σε ανοιχτή εκδήλωση στο πολιτιστικό πολυκέντρο της Ιεράς Μητρόπολης Αρκαλοχωρίου, Καστελίου και Βιάνου. Την εκδήλωση μάλιστα έγινε και η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας.